ο έχοντας εντολάλου και τηρών αυτάς, εκείνος εστιανό αγαπώ. Ο μη αγαπώ με ούτε ρε του λόγου. Επέντε λοιπόν. Όχι όταν λένε ότι είμαι χριστιανός, δεν είμαι μουσουλμάνος. Δεν φτάνει τούτο διότι είπαμε. Πρέπει χριστιανοί να ζούμε πρακτικά, όχι ονομαστικά. Πού πας λέγουμε κύριε, κύριε, εισενεύσετε. Αλλά έχοντας έντονα μου και τηρούν αυτάς. Ε, τι είναι οι έντονες του Θεού. Μήπως θέλει ο Θεός να του δώσουμε κάτι και δεν μπορούμε να το βρούμε. Να του το δώσουμε. Όλες οι έντονες μαζί έχουν ένα νόημα. Μας πείθουν να αρνηθούμε την παλιά τροπιά. Αυτό. Άμα δεν είμαστε παλιά και είμαστε χριστιανοί, να, τι είναι μας εσύ. Να εκκλησιάζεστε, να εκκλησιάζεστε, να κοινωνάτε τα Θεία Μυστήρια όταν σας επιτρεπούν οι κανόνες εκεί, πραγματικοί. Να έχετε μεταξύ σας αγάπη, να μην μιλήσει κακείτε και κατηγοράει ένας τον άλλο. Άφετα και αφαιθήσετε είμαι. Έτσι είναι. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Καλώς ποιήσετε εμείς τους ημάς. Εύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων. Βλέπετε. Και ειδικά στην οικογένεια η αγάπη. Αλίμον, η οικογένεια χωρίς αγάπη δεν είναι δυνατόν να υπάρξει η οικογένεια. Να σταθεί σαν οικογένεια. Η γυναίκα βλέπεις επειδή από την κατασκευή της εγκομμένη από τον άντρα και έτσι πάντοτε έχει διάθεση να αγάπησε. Θέλει πάντοτε αγάπη. Λοιπόν, αυτή την αγάπη τη ζητά στο γάμο από τον σύζυγο. Πολλές φορές εμείς λέμε στους ιδανικούς σύζυγους αφού θέλει η σύζυγός σου να την αγαπάς και αφού την αγαπάς, λοιπόν, να ξεχάσεις το καπτιστικό της όνομα και να την ονομάζεις αγάπη μου, αγάπη μου. Και όταν ακούει αυτή έτσι πετάει από τη χαρά της. Διότι η αγάπη στη μητέρα δεν είναι τίτλος ονοματολογίας. Είναι γιατί μητέρα. Μητέρα χωρίς αγάπη γίνεται. Άρα έχει αγάπη. Είναι η ίδια, είναι αγάπη. Να προσέχετε πολύ από τις αιρέσεις. Έλυσε ο τόπος από αιρέσεις. Από πλάνες, από μαγείες. Η μαγεία ωριάζει. Προσέχετε πολύ. Τι κάνουμε γι' αυτό. Τι κάνουμε γι' αυτό. Για τις αιρέσεις και τη μαγεία. Τις αιρέσεις δεν θα ακολουθήσουμε. Δεν θα ακολουθήσουμε τι μας λένε. Εμείς θα πούμε, όχι κύριε, κάτω τα χέρια. Εμείς, εγώ είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Δεν δέχομαι διδαχές. Δεν δέχομαι κατηχήσεις. Δεν αλλάζω τα ιδανικά μου. Είμαι Έλληνας Ορθόδοξος Χριστιανός. Έξω από εδώ όλοι. Έτσι. Με τη μαγεία. Θα πάτε στο πνευματικό. Πραγματικό να διαβάσει αυτός ειδικές ευχές. Έχει ειδικές ευχές για τη μαγεία. Και δεν ξέρουν οι κληρικοί. Εξορκισμοί. Να είστε έτοιμοι γιατί έρχονται πειρασμοί μεγάλοι. Εντός ολίγου θα έρθουν πολύ μεγάλοι πειρασμοί, εξοντωτικοί πειρασμοί. Μην τρομάξετε. Να κρατάτε καλά-καλά την πίστη σας και να προσεύχεστε. Ετείτε και λείψεστε, ζητείτε και κρούετε και ανοιγήσετε ημί. Κοίταξε μας προκαλεί η πατρική του στοργή. Δεν μας ευαρεθεί. Μας λέει ζητάτε, φωνάτε. Εγώ δίπλα είμαι. Τι πειρασμοί έρχονται, που είπατε πειρασμοί έρχονται.
Ναι, ναι, έχουν πειρατεία. Μα δεν βλέπετε τι λέει, τι λένε οι Αμερικάνοι, οι Εβραίοι, το Εβραϊκό Γράμμα. Ότι όποιος δεν είναι ομοφιλόφιλος και διαστραμμένος, αυτός δεν έχει δικαίωμα ζωής. Και τώρα βάλαν κανόνας, θα φυλακίζονται και θα τιμωρούνται. Το αντίθετο από αυτή είναι η διοίκηση της συγχρόνου κοινωνίας. Οι εσχατίες γέροντα είναι κοντά. Οι εσχατίες, λέω, είναι κοντά. Ναι, κοντά. Κοντά είναι. Πλήθεια πολύ αμαρτία και δεν ανέχεται ο Θεός. Mm.